Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Σταύρου Τρίφωνος, διευθυντή πνευμονολογία στην κλινική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, που με αυταπάρνηση προσπάθησε να σώσει τους ασθενείς από το φλεγόμενο θάλαμο με τον αριθμό 206 του δεύτερου ρόφου της πνευμονολογικής κλινικής. Δυστυχώς, ένας ηλικιωμένος ασθενής εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες απαθρακωμένος, ενώ δύο άτομα υπέστησαν εγκάβματα. Γίνεται όντως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η κατάσβεση. Έρχεται ένας πυροσβέστης και τον καταθετικό με το φως του κινητού μου για να μας βρει, διότι ο θάλαμος δεν μπορείς να δεις τίποτα στους διαδρόμους. Βρίσκει το φως του κινητού μου, βγάζει έξω σε αλυσίδα όλους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Με μία μάσκα που μου δίνει μπαίνουμε στους θάλαμους για να δούμε τους ασθενείς. Οι ασθενείς έχουν χάσει την παροχή οξυγόνου με αποτέλεσμα να είναι λιθαργικοί. Κάνουμε λοιπόν προσπάθεια εκένωσης, μαζεύονται όλοι οι νοσηλευτές και οι τραυματιοφορείς. Σε περίπου 20 με 22 λεπτά έχει εκενωθεί όλη η πτέρυγα, 23 ασθενείς, και μόλις σβήσει η φωτιά διαπιστώνουμε ότι ο τρίτος ασθενής που υπήρχε μέσα έχει απανθρακωθεί. Ο τρίτος ασθενής, να σας πω ότι ήταν ένας βαριά ασθενής που έπαιρνε πολύ μεγάλη παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα η έκρηξη κυριολεκτικά εξαέρωσε τον ασθενή. Ο ασθενής, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη παροχή οξυγόνου, έπαιρνε 75 λίτρα οξυγόνου, κυριολεκτικά εξαϊλώθηκε. Όπως ανέφερε ο πνευμονολόγος, ο ασθενής από τον οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά, του ανέφερε ότι έσπασε στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο. Οι άλλοι δύο τραυματίες. Ο ασθενής που είναι πολύ βαριά με εγκάβματα, είναι 52, και ουσιαστικά είναι αυτός που είπε ότι έζησε τη φωτιά, δηλαδή ότι ξεκίνησε από φτώνα, και είναι διασωληνωμένος αυτή τη στιγμή, παρότι είχε τις αισθήσεις του, γιατί είχε ένα καθολικό έγκαβμα στα χέρια και στο κεφάλι. Και ο άλλος ασθενής με μικρότερα εγκάβματα είναι πολύ καλά, του μίλησα και πριν από λίγο. Αυτός ο πρώτος δηλαδή που βγάλαμε έξω και είναι στο θάλαμο, τον βάλαμε προληπτικά στη μονάδα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Οι μαύροι καπνοί κάλυψαν αμέσως τους διαδρόμους και η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Το σχέδιο εκένωσης του νοσοκομείου λειτουργήσε άμεσα και το ίδιο έγκαιρη και καθοριστική ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως βλέπετε πίσω μου, μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο νοσοκομείο. Τα πρώτα στοιχεία είναι ότι μέσα στο δωμάτιο αναπτύχθηκε μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Δηλαδή έχουν πέσει σοβάδες, πάρα πολύ μεγάλο το πυροθερμικό. Όχι, δεν μπορώ να σας το πω αυτό, δεν το γνωρίζω. Τώρα θα γίνουν οι καταθέσεις, θα μάθουν και περισσότερο. Ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής είπε ότι αν δεν είχε διακοπεί η παροχή οξυγόνου μέσα σε 3 έως 5 λεπτά θα καίγονταν όλοι οι ασθενείς. Το σχέδιο κίνησης του νοσοκομείου, αν δεν είχε λειτουργήσει, αληθινά σας το λέω, θα θρυνούσαμε αυτή τη στιγμή εκατόμβη, διότι η φωτιά μεταφέρεται μέσα από τα συστήματα οξυγόνου και κρύγνεται στις παροχές που έχουν οι ασθενείς στο πρόσωπό τους. Γίναν συντονισμένες ενέργειες, γίνανε εγκαταστάσεις, μπορέσαμε να διασώσουμε από τους δύο ορόφους γύρω στα 38 άτομα, φυσικά με την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού και γενικά του προσωπικού εδώ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες μας που μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί γέμισε όλο το κτίριο με καπνούς. Συγκλονισμένοι από την καταστροφή δήλωσαν ο Υπουργός Υγείας Τάνος Πλεύρης, ο οποίος έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα εκτάκτως από την Αθήνα μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα. Για να κερδίσουν χρόνο χρησιμοποίησαν μηχανές μεγάλου κυβισμού για να πάνε από το αεροδρόμιο στο νοσοκομείο. Η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά μέχρι την κατάσβεσή της, ο χρόνος ήταν τάχιστος, δηλαδή και με τους χρόνους όπως έχουμε δει, υπήρξε άμεση και η ενημέρωση της πυροσβεστικής, έγινε η διακοπή παροχής οξυγόνου, δηλαδή ένα βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν υπήρχε φωτιά και παρέμενε η ροή του οξυγόνου, θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετική κατάσταση, οπότε έγιναν άμεσα αυτές οι ενέργειες. Έφτασε γρήγορα η πυροσβεστική, η κατάσβεση έγινε γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά, παράλληλα και εμείς, αυτό ορίζει άλλωστε και η διαδικασία, θα δούμε ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι η λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και η πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής, να δούμε τα αίτια του συμβάντος. Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Οι σχετικές διαδικασίες τηρήθηκαν. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή για να δεχθεί ασθενείς βρίσκεται το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης.